Ο κύριος Κουρκουλός από τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης και εδώ κλείνουμε τον κύκλο των ερωτήσεων. Κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να προσφύγει ο Δήμος Ηρακλείου κατά της έγκρισης της επιμέρους μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις παρακάμψεις πόλεων του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, η οποία επιτρέπει τη συνέχιση της διχοτόμησης της πόλης από τον αυτοκινητόδρομο. Σκοπός της προσφυγής, σύμφωνα με το Δήμο, είναι να πραγματοποιηθεί η υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ σε επιλεγμένα τμήματα που αφορούν τον αστικό ιστό. Ανάλογες αντιδράσεις έχουν προκύψει και από κατοίκους και επιχειρηματίες των καλυβών του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, που ζητούν υπογειοποίηση τμήματος του ΒΟΑΚ, καθώς επικαλούνται και πρόκληση ηχορύπανσης. Θα εισακουστούν αυτά τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε? Καταρχάς, να επαναλάβω το αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία σέβεται πάντα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και οποιοδήποτε θεωρεί ότι θίγεται έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει σε αυτήν και να αναμένει την εκδίκαση της απόφασής του. Αλλά από εκεί πέρα να πω δύο πράγματα για το ΒΟΑΚ. Για πρώτη φορά έχουμε ένα έργο το οποίο ξέρουμε πια με τα βεβαιότητα ότι μπορεί να γίνει πράξη. Ήδη εργοτάξια έχουν ξεκινήσει στο πρώτο κομμάτι του ΒΟΑΚ, το δημόσιο έργο κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Έχει υπογραφεί το δεύτερο κομμάτι που αφορά τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το έργο περί την Χερσόνησο, και ήδη έχουν κατατεθεί τρεις προσφορές για το μεγάλο κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης για το κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά με τις σχετικές προαιρέσεις για να φτάσει τελικά ο δρόμος μέχρι το Καστέλι. Κατανοώ ότι κάθε τοπική κοινότητα μπορεί να αισθάνεται ότι η χάραξη θα ήθελε να είναι λίγο διαφορετική. Όμως δεν είναι δεδομένος αυτή τη στιγμή να κάνω αλλαγές. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ας αναλογιστούμε όλοι, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό ως κριτικό, την τεράστια σημασία αυτού του έργου. Το φόρο αίματος, τον οποίο πληρώνουμε κάθε χρόνο, επειδή έχουμε μείνει με έναν δρόμο ο οποίος έρχεται ουσιαστικά από τη δεκαετία του 60, την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική που θα δώσει στην Κρήτη ο νέος ΒΟΑΚ. Ας αφήσουμε στην άκρη λίγο τα τοπικά συμφέροντα και ας δούμε επιτέλους για μία φορά τη μεγάλη εικόνα.